Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι μου κάνετε βρε κορίτσια? Ήρθαμε εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, να σας δείξω πώς έχω κάνει αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, το οποίο το είδατε σε ένα βίντεο, στο προηγούμενο θα έλεγα, και σας άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, πάρα πολύ απλά. Έτσι και εγώ σκέφτηκα, μία που το είδατε εδώ πέρα στο YouTube και μία από τη δημοσκόπηση που σου είχα βάλει στο Instagram, λοιπόν και ψήφισες ότι θέλεις να το δεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, χρησιμοποίησα την On The Rocks από W7, έχω βάλει πάρα πολλές σκιές από αυτή την παλέτα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, μπορώ να σου πω ότι αυτή η παλέτα είναι πάρα πολύ όμορφη, απλά έχει λίγο μειονεκτικά και πραγματάκια, λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε. Που λέτε με τα μάτια, θα αρχίσω με το concealer από Essence, ένα παχύ concealer, όπως σας έχω πει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και αφού τελείωσα με τον concealer, η επόμενη κίνηση είναι να φτάρω αυτή την παλέτα, είναι από W7, η On The Rocks, είναι μια παλιά μου αγορά θα έλεγα, είναι μια παλέτα διχασμένη μπορώ να πω, άλλοι τη γουστάρουνε, άλλοι δεν τη γουστάρουνε. Είναι μια παλέτα με πολύ ωραία φθινοπορεινά χρώματα, έχει και το κιτρινάκι, έχει και σήμερα αποχρώσεις, έχει πολλές μάτα αποχρώσεις, όμως αυτή την παλέτα επειδή κάνει πολύ kink backing, δηλαδή πέφτουνε και κομματάκια, αυτό δεν αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά βγάζει πάρα πολύ ωραία look, οπότε λίγο κάπως το προσπερνάω. Οπότε θα χρησιμοποιήσω, εντωμεταξύ έχω κάνει το concealer, αλλά δεν το έχω σετάρει με πούδρα, πιστεύω ότι κάθονται καλύτερα οι σκιές, οπότε πάμε να αρχίσουμε και ξεκινάω που λέτε με αυτό εδώ πέρα το χρώμα, ένα ουδέτερο χρώμα ουσιαστικά που μπορώ να το βάλω και σε όλο μου το κινητό βλέφαρο, αλλά ουσιαστικά εγώ το θέλω για να κάνω έτσι ένα βάθος πεδίου και να τονίσω λίγο εδώ πέρα λίγο το κόκαλο, το υποτιθέμενο κόκαλο δηλαδή, και στο άλλο. Στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ πέρα το χρώμα και θα το βάλω ακριβώς κάτω από την προηγουμένη μου την σκιά. Όπα, ξέχασα να βάλω ζελοτέιπ, μισό. Και αφού έβαλα τα ζελοτέιπ πάμε να συνεχίσουμε. Ξαναπαίρνω πάλι λίγο το χρώμα αυτό για να κάνω λίγο πιο έντονη τη γωνία μου. Αφού τελείωσα και με αυτή τη σκιά, παίρνω το αρχικό μου το blending το πινέλο και κάνω ένα blending γενικά όλο, να υπάρχει ένα smoothie αποτέλεσμα μέχρι να πάω στην επόμενη σκιά. Παίρνω αυτό το πινελάκι και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την κεραμιδο κοκκινοπή σκίτσα. Θα τη βάλω λίγο πιο κάτω από την πιο καφέ σκιά που έβαλα. Γράφουνε πάρα πολύ ωραία αυτές οι σκιές. Παίρνω πάλι το αρχικό μου το πινελάκι, το blending μου πινελάκι και αναμειγνύω και τις δύο τις σκιές μαζί. Στη συνέχεια θα πάρω αυτή την και παρισί την σκιά, θα διαλέξω ένα πινελάκι που έχει μια στρογγυλή ακρούλα γιατί θέλω να την τοποθετήσω τη σκιά μόνο στη γωνία μου, εδώ δηλαδή. Και να την πάω κιόλας και λίγο προς τα μέσα. Τελείωσα και με το κυπαρισί, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το χρώμα και θα το βάλω λίγο στο μέσο του κινητού μου βλεφάρου. Βλέπετε ότι πέφτει εδώ πέρα αρκετή σκιά, αυτό με χαλάει λίγο σε αυτήν εδώ την παλέτα.
Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα. Με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και τώρα ήρθε η σειρά να βάλουμε αυτό το χρυσό Μιγέξ που λαμπυρίζει και κάνει το μάτι ματάρα. Λοιπόν, θα πάρω ένα πλακουτσιτό πινέλο που ντο μωρέ. Όχι, δεν είναι αυτό. Πού σε μάνα μου. Σε σήμερα αποχρώσεις υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να βάλεις και να τονίσεις πιο πολύ τη σκιά σου. Ή να βρέξεις το πινελάκι σου με ένα shading spray ή να βάλεις δάχτυλο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βρέξω το πινελάκι μου με ένα setting spray το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, The Fixer από W7. Και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την σκιά. Εννοείται ότι μπορούσατε να βάλετε και κάποιο κονσίλερ σε εκείνη την περιοχή και να το βάλετε και έτσι το σίμερ. Λοιπόν, και παίρνω πάλι το αρχικό μου το πινελάκι και αναμειγνύω όλες τις σκιές μαζί. Για να μην φαίνονται πού αρχίζουν και πού τελειώνουν όλες τις σκιές μαζί. Δεν είναι ένα δύσκολο μακιγιάζ, απλά με αυτόν τον τρόπο που έτσι βάζεις και περισσότερες σκιές από την παλέτα, αναδεικνύεις και περισσότερα χρώματα στο μάτι σου. Αρκεί πάντα να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, να τις αναμειγνύεις super duper, για να μην έχεις αλλού από εδώ και αλλού από εκεί. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η σειρά να βγάλω τα ζέλο τέιπ, να δούμε και τι γωνία σχηματίσαμε. Άντε μάνα μου. Εντάξει, μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Έτσι έχει, έτσι δίνει ρε παιδί μου το ζελοτέπ, δίνει έτσι μία έμφαση. Οπότε πάω να κάνω και το υπόλοιπο πρόσωπο και τα ξαναλέμε. Κοριτσάρες μου, το μακιγιάζ είναι αυτό, μόλις το έχω τελειοποιήσει. Στο κάτω βλέφορο έβαλα συνδυαστικές σκιές αυτό, αυτό και αυτό. Για κραγιονάκι εγώ τώρα διάλεξα δύο κραγιόν, το οποίο το ένα είναι από MUA, είναι το νούμερο 5, αλλά και από Ομόρφια. Κοίταξε να δεις λίγο, black, μην βλέπεις τώρα εδώ πέρα που έχει ροζήσει, είναι επειδή πέρασα από το πρώτατο MUA. Αυτό το συγκεκριμένο το black είναι Star in the Night. Μιλάμε για ένα κραγιόν το οποίο έχει σήμερα και είναι από Ομόρφια. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το μακιγιάζ. Το θεωρώ πάρα πολύ γκλαμουράτο, green glam ουσιαστικά με το χρυσό Μιγέξ μέσα. Οπότε αν σας άρεσε περιμένω τα like σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!